Στους εθέρες με σχηματισμό F-16 Viper που σηκώθηκε από την 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέπτεται την Κρήτη και έζησε ως μια μοναδική εμπειρία αυτή την πτήση. Προσεγμένο, εντάξει. Μάλιστα. Είχα πριν από λίγη ώρα την μοναδική ευκαιρία να πετάξω με ένα F-16 και μάλιστα με ένα F-16 Viper, την πιο σύγχρονη εκδοχή του, και να καταλάβω τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά τις οποίες τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους. Ο Νίκος Δένδιας πέταξε πάνω από το Αιγαίο και, μιλώντας για το ρόλο της πολεμικής αεροπορίας, δεν είχε παρά να πει λόγια, όπως τόνισε, ευγνωμοσύνης εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Η πολεμική αεροπορία υπηρετεί δύο ρόλους. Αποτελεί καταρχήν βασικό πυλώνα αποτροπής της χώρας μας, αλλά επίσης και σημαντικό πυλώνα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Και θα ήθελα να πω ότι η αποτελεσματικότητά της και η μεγάλη ικανότητα των στελεχών αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια της πατρίδας. Αλλά και πέρα από αυτό, για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, για την αποτροπή κάθε επιθετικότητας και κάθε αναθεωρητισμού. Ο Νίκος Δένδιας, νωρίτερα συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη αλλά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χανίων, Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, ενημερώθηκε από τον διοικητή της 340 μοίρας της 115 πτέρυγας μάχης, επισημένοντας στις δηλώσεις του την προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να εξοπλιστεί περαιτέρω αμυντικά. Υλοποιούνται προμήθειες οπλικών συστημάτων τα οποία αναβαθμίζουν τις ήδη υψηλές επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Όπως ξέρετε, ήδη συζητάμε την απόκτηση και του F-35, του πιο σύγχρονου αεροσκάφους στον κόσμο, το οποίο θα ενισχύσει αναμφισβήτητα την επιχειρησιακή και την αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που έλαβε ως αναμνηστικό δώρο από την επίσκεψή του στην 115 πτέρυγα μάχης μία κάσκα πιλότου, επανέλαβε στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το στόχο για την ελληνική, όπως τόνισε, αμυντική βιομηχανία και την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η Ελλάδα προσπαθεί επίσης να αναγεννήσει, να αναδημιουργήσει την αμυντική μας βιομηχανία και να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα καινοτομίας, το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να παράγουμε οπλικά συστήματα, να παράγουμε εμείς οι ίδιοι, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας μας.